Ο αθλητικός όμιλος δυναμικής αυτοάμυνας Κοροπίου, σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, δημιούργησαν το πρώτο τμήμα δυναμικής αυτοάμυνας για άτομα με προβλήματα όρασης. Ονομάζομαι Οικονόμου Μιχάλης, είμαι ο ιδρυτής και αρχιεκπαιδευτής του Αθλητικού Ομίλου Δυναμικής Αυτοάμυνας Κοροπίου, ο οποίος είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γουσου Κουμφού και αυτό είναι σημαντικό για να γνωρίζουμε ποια είναι τα γνωρισμένα σωματεία στην Ελλάδα. Έχουμε δημιουργήσει το πρώτο τμήμα για ανθρώπους με προβλήματα οράσεως. Η ιδέα δημιουργήθηκε ουσιαστικά όταν ήμασταν στο χωριό του πατέρα μου και είχα πάρει τους εκπαιδευτές για να τους κάνω μια ειδική εκπαίδευση. Εκεί ρώτησα τα παιδιά αν υπάρχει κάποια ιδέα, κάτι που θα θέλαμε να κάνουμε. Ένας από τους μαθητές μου πρότεινε να δημιουργήσουμε το πρώτο αυτό τμήμα. Εγώ απευθύνθηκα στον αντιπρόεδρο του αθλητικού μας ομίλου, ο οποίος είναι κοινωνικός λειτουργός και με έφερε σε άμεση επαφή με το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών. Τους επισκεφτήκαμε, συναντήσαμε την κυρία Φαρδέλα Θεοδόρα, η οποία ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της είπαμε τη γνώμη μας, τι ακριβώς κάνουμε, ποιοι είμαστε και έκανε δεκτό γιατί τους ενδιαφέρε να εντάξουν το τομέα αυτοάμυνα στις δραστηριότητες που κάνουν οι άνθρωποι με προβλήματα οράσεως. Ονομάζομαι Γιάννης Σερέτης, είμαι τυφλός, είμαι μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών που ενημέρωσε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτοάμυνα και άρεσε η ιδέα πάρα πολύ σαν ιδέα και λέω ας συμμετέχουμε στην αρχή να δούμε τι είναι. Η αλήθεια είναι μαζευτήκαμε πάρα πολύ στην αρχή, ήμασταν αρκετοί, ξεκινήσαμε εδώ, μιλήσαμε με τα παιδιά, μας δείξαν κάποια πράγματα. Στην αρχή ήμουν πολύ ενθουσιασμένος, κάποια στιγμή όμως μόλις μας δείξαν εδώ την κίνηση πως πρέπει να στεκόμαστε και αυτά, λέω τώρα τι θα γίνει, ασκήσεις, θα κάνουμε σώματος ή άμυνα. Αλλά στη συνέχεια μόλις κάναμε τις πρώτες ασκήσεις και μας δείξαν πως μπορούμε να δούμε, πραγματικά κατά ενθουσιάστηκα, δεν το περίμενα. Και έτσι συνέχισε και μέχρι τώρα να είμαστε ακόμα εδώ. Δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2012 μέχρι το 2015 είμαστε ακόμα εδώ. Το πώς μπορούμε εμείς να εντάξουμε αυτό το τμήμα στο δικό μας άθλημα δεν είναι κάτι δύσκολο για μας. Γιατί στην ουσία πολλές φορές κάνουμε ασκήσεις που τις αποκαλούμε αίσθηση αφής, τσι σάο στα κινέζικα, με αποτέλεσμα να κλείνουμε ακόμα και τα μάτια μας με μαντήλια. Δηλαδή αφαιρούμε την αίσθηση της όρασης για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αίσθηση της αφής και να ανταποκριθούμε απέναντι σε ερεθίσματα επιθετικά που δεχόμαστε και έτσι με γρήγορα αντανακλαστικά να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Αυτός είναι και ο λόγος που κάναμε το τμήμα, επειδή ήταν κάτι πρωτοποριακό και για πρώτη φορά το δημιουργήσαμε, δεν μας δίδαξε κάποιος. Διαπιστώσαμε όμως πολύ γρήγορα ότι οι άνθρωποι με προβλήματα οράσεως δεν έχουν πρόβλημα στο να γνωρίσουν τις τεχνικές, να μάθουν. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Πρέπει να είσαι όμως πολύ περιγραφικός, πρέπει να έχεις υπομονή, όπως πάντα άλλωστε σαν δάσκαλος, και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς θα εξηγήσεις στο κάθε ένα από τα παιδιά το πώς θα το κάνουν, γιατί υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάλογα με την ηλικία, ανάλογα με τις εμπειρίες που έχει κάποιος, γιατί στο τμήμα έχουμε μερικούς βλέποντες, καθόλου βλέποντες και παίζει και ρόλο σε τι ηλικία κάποιος αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα. Έχει εμπειρίες, δεν έχει, οπότε χρειάζεται φοβερή περιγραφή. Thank you.
Ονομάζομαι Βίκυ Νάκα. Ενημερώθηκα για το μάθημα της αυτοάμυνας που θα ξεκινήσει από τον φίλο μου τον Ντάκη τον Αλεξανδράκη και τη σύζυγό του, η Σοφία τη Διαμαντή. Και από την εκπαιδεύτρια της κινητικότητάς μου, την Ελισάβε την Κούβαρου. Και πήκα στον πειρασμό για να έρθω να γνωρίσω κι εγώ τι σημαίνει αυτοάμυνα, πώς γίνεται σε έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα όρασης. Ήρθα, δοκίμασα στην αρχή. Είδα ότι μου άρεσε, υπήρχε χημεία στους ανθρώπους που είχαν έρθει στην ομάδα. Οι καθηγητές ήταν άψογοι και γι' αυτό συνεχίζουμε εδώ και 3 χρόνια και είμαστε εδώ. Το κέρδος κάποιος μπορεί να αποκομίσει μέσα από την εξάσκησή του στο κουντσούν κουνφού, θα βελτιώσει την υγεία του, θα βελτιώσει την ισορροπία του, θα αποκτήσει ένα πολύ ενδιαφέρον χόμπι, θα υπάρξει κοινωνική ένταξη, γιατί ξέρεις πολλούς από τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης κάνουν το πολύ μεγάλο λάθος και κλείνονται μέσα στα σπίτια τους. Έτσι μη διδάξαν και οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, το οποίο είναι λάθος. Οι άνθρωποι με προβλήματα οράσεως πρέπει να βγαίνουν από το σπίτι, να γνωρίζουν άλλο κόσμο, να αποκτήσουν επαφές, να μιλάνε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης αποκτάνε το επιπλέον πλεονέκτημα της αυτοάμυνας. Γιατί ναι, ο κάθε ένας έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα και δεν είναι δύσκολο αρκεί να το θελήσουν. Είναι εφικτό, μπορεί να το κάνει ο οποιοσδήποτε και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Η αυτοάμυνα όμως ξεκινάει πρώτα από την πρόληψη και στη συνέχεια πάει στο σωματικό κομμάτι που είναι η αυτοάμυνα με τεχνικές. Όπως βλέπετε έχουμε και τρεις αριστερά στη μπλούζα μας, έχει κάτι γροθιές που σημαίνει το βαθμό που έχουμε. Έχουμε προχωρήσει αρκετά, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ονομάζομαι Νίτσα Ακούτα. Ξεκίνησα κι εγώ το Wing Chun σχεδόν πριν 3 χρόνια. Από ανακοίνωση που έκανε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών. Δεν το είχα ξανακούσει σαν άθλημα τι ακριβώς ήταν. Μου κίνησε την περιέργεια να έρθω να δω. Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Μαθαίνοντας την άμυνα που μας διδάσκουν, με έκανε να αποκτήσω αυτοπεποίθηση, να κυκλοφορώ στο δρόμο χωρίς φόβο και κυρίως τα βράδια. Κάποια στιγμή δεν μπορούσα να παρακολουθήσω τα μαθήματα την ώρα που γινόταν και ζήτησα να μεταπηδήσω στο τμήμα βλεπόντων και όπως και έγινε και από τότε συνεχίζω ακόμη εκεί. Με αντιμετώπισαν χωρίς καμία ιδιαιτερότητα και συνεχίζω μέχρι και σήμερα τα μαθήματά μου. Ιωάννης Οικονόμου, με προβλήματα όρασης και εγώ. Αυτό το άθλημα είναι ανεξαρτήτου του ηλικίας να αθλούνται έως και ηλικιωμένοι, θα έλεγα, διότι οι ηλικιωμένοι, άμα αθλούνται, ανανεώνονται. Πρέπει να έχουμε χαρά, αισιοδοξία, θάρρος, τόλμη και να μας αρέσει με αγάπη και όσες φορές μπορούμε να γυμναζόμαστε. Αυτό που παίρνω κάθε φορά είναι καινούργιες εμπειρίες, ο έλεγχος των κινήσεων του σώματός μου και στο δρόμο και όταν είμαι σε χώρο με πολύ κόσμο. Επίσης νιώθω πιο ασφάλεια στο δρόμο, μπορούμε και κινούμε πιο άνετα, όχι πάντα ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος, αλλά έχουμε μια ασφάλεια τις κινήσεις που κάνουμε και το πώς ενεργούμε και κάθε φορά μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και είναι πραγματικά μια καταπληκτική εμπειρία.
Πριν έρθω στην αυτοάμυνα, κυκλοφορούσα μόνη μου, εφόσον είχα κάνει και τα μαθήματα κινητικότητας, για να πάω στη σχολή μου που έχω τελειώσει το τμήμα οικονομικής επιστήμης της ΑΣΟΕ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στο δρόμο μπορείς να αντιμετωπίσεις αρκετά προβλήματα. Ευτυχώς προς το παρόν και εύχομαι στο μέλλον και σε κανέναν άνθρωπο να μην τύχει να αντιμετωπίσει πρόβλημα στο δρόμο από κάποιον που θα τον επιτεθεί. Αλλά με τα μαθήματα της αυτοάμυνας έχω δει και σε μένα και από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με τα παιδιά ότι μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το κέρδος μου είναι αυτό, ότι έχω αποκτήσει αυτοπεποίθηση και κυκλοφορώ χωρίς φόβο. Ενώ πρώτα ήμουν πιο κλεισμένη στον εαυτό μου στο σπίτι, έχω αποκτήσει άλλη αυτοπεποίθηση. Καρπός από πάνω, αγκώνας από κάτω. Σπάει μόνο καρπός. Ο αγώνας παραμένει στα πλευρά. Σε σεμινάρια, ακόμα και στο ίδιο το μάθημα, οι άνθρωποι με προβλήματα οράσεως μπορεί να συνοδεύονται από τους συνοδούς τους, οι οποίοι κάνουν και αυτοί γουντσούν. Είναι πολύ εύκολο να συνεργαστούν και μάλιστα μας βοηθάει ακόμα περισσότερο όταν μας βλέπουν, συνεργάζεται με ένα μη βλέπουν. Γίνεται πιο εύκολη η δουλειά για εμάς. Αυτό το πλεονέκτημα που αποκτάει ο βλέπων, βλέποντας την προσπάθεια που κάνει ο μη βλέπων, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι με προβλήματα οράσεως έχουν φοβερά μεγάλη ψυχή. Το γουντσούς του εκπαιδεύει μυαλό σώμα και ένας τρίτος παράγοντας είναι η ψυχή. Αυτή την ψυχή έρχονται και την έχουν ήδη εκπαιδευμένη οι άνθρωποι με προβλήματα οράσεως. Είναι κάτι το εκπληκτικό, πρέπει κάποιος να το ζήσει για να το κατανοήσει. Το θετικό είναι τα παιδιά μας δείχνουν, δηλαδή όχι μόνο και η περιγραφή τους είναι άψογη σε ένα τυφλό άτομο που πρέπει να κάνει την άσκηση, αλλά δείχνουν και με τα χέρια και αυτό είναι πολύ βασικό. Κάνουμε τις κινήσεις, το σώμα, τη στάση πρέπει να πάρουμε και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Και ό,τι λάθος κάνουμε ή κάτι που δεν συντονιζόμαστε, αμέσως μας διορθώνουν και πιστεύω να συνεχίσουμε ακόμα. Τα παιδιά μας αγαπάνε, τους αγαπάμε, έχουμε καλές σχέσεις. Καλέσω αρκετούς ανθρώπους και όσοι θέλουν που έχουν κάποια αναπηρία, που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε αναπηρία, να το δοκιμάσουν. Είναι μια πρόκληση. Πιστεύω ότι θα τους αρέσει. Είναι πολύ σημαντικό στο να βγαίνει κάποιος από το σπίτι του, να μην μένει μέσα, να κάνει πράγματα, να κοινωνικοποιηθεί, να γνωρίσει ανθρώπους, να τσαλακωθεί εντός εισαγωγικών και πιστεύω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ και στην ψυχολογία. Στις προπονήσεις πάντα έχω το άγχος και το φόβο να μην χτυπήσω, να μην χτυπήσω κάποιον. Αλλά φοράμε και τα γάντια μας και οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό χρειαστεί ανεβαίνοντας τους βαθμούς που παίρνουμε, έτσι ώστε να προστατεύουμε και εμείς τον εαυτό μας και τον αντίπαλό μας που κάνουμε την προπόνηση. Να ευχαριστήσω επίσης και τους διοργανωτές εδώ, τον κύριο Οικονόμου, κύριο Στυρίους, και όλες και την κοινωνική υπηρεσία του Πανελληνίου, την κυρία Δώρα Φαραδέλα, και να ευχαριστήσω και όλους τους συναθλητές μου που συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Και πάνω απ' όλα, ο Θεός να μας βοηθάει να ανταπεξερχόμαστε αυτού του αθλήματος. Η αυτοάμυνα είναι δικαίωμα όλων.
Και είναι σαφές ότι και άνθρωποι με άλλου είδους αναπηρίες, εφόσον το θελήσουν, μπορούν να απευθυνθούν τόσο σε εμάς, όσο και σε άλλες σχολές πολεμικών τεχνών και όντως να εκπαιδευτούν. Έχω συναντήσει ανθρώπους που βρίσκονται στο καρτσάκι, δεν μπορούν να περπατήσουν. Έχω συναντήσει ανθρώπους που έχουν ένα χέρι ή ένα πόδι. Σαφέστατα και μπορούν να εκπαιδευτούν. Προσαρμόζουμε τα προγράμματα πάνω στους ανθρώπους αυτούς. Έτυχε να κάνω το πρώτο τμήμα ανθρώπων με προβλήματα οράσεως. Έχω απευθυνθεί στον αντιπρόεδρο και μάλιστα θέλαμε να κάνουμε και μία κρούση στους ανθρώπους που έχουν κόφωση, που δεν ακούνε. Σκοπός των τμήματων αυτών, όπως και έχουμε μαθήτρια, την κυρία Νίτσα Ακούτα, είναι να ενταχθούν από το τμήμα των μη βλεπόντων στο τμήμα των βλεπόντων. Απλά κάνουμε την προετοιμασία τους 1-2 χρόνια και μετά τους εντάσσουμε κανονικότατα στα προγράμματα.